Πάμε να καλησπερίσουμε τους προσκεκλημένους και προσκεκλημένες μας. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Βρετάκο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Καλησπέρα στον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλησπέρα σας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μελιγκόνη. Εγώ που είστε εδώ. Καλησπέρα στην κυρία Βάσια Αναστασίου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλώς ήρθατε, κύριε Αναστασίου. Καλώς σας βρήκα. Και καλησπέρα και στην πρώην υπουργό και βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, την κυρία Θεανό Φωτίου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σε εσάς. Κυρία Φωτίου, εσείς τι λέτε? Κύριε Μελιγκόνη, άμα ακούσει κανείς τον κύριο Βρετάκο, αρχίζει πάντα όπως και όλη η παράταξή του με το εξής αφήγημα. Πράγματι υπάρχουν προβλήματα στην κοινωνία. Πράγματι και εμείς τα βλέπουμε και έχουμε, υπάρχει ακρίβεια και στίβουμε το κεφάλι και τα λοιπά. Και όσο περνάει η ώρα αρχίζει ένα κρεσέντο, τι καλά που τα κάναμε όλα και δώσαμε και παραπάνω λεφτά και δώσαμε και παραπάνω μισθούς και καλύτερα είναι για τα παιδιά και καλύτερα δώσαμε και χιλιάδες πράγματα για τη στέγη, να μπούμε και σε αυτό το ωραίο πράγμα, πώς από τη μία τρώνε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης για να δίνουν στις τράπεζες στεγαστικά δάνεια που οι τράπεζες σήμερα δεν έχουν και να τα δίνουν χωρίς όριο, δηλαδή δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι μπορείς να πάρεις ένα δάνειο ακόμη και αν είσαι πλούσιος. Φτάνει ας πούμε να κινείται το χρήμα μέσω της τράπεζας. Σήμερα ήταν και η μέρα των δικαιωμάτων του παιδιού. Ναι. Και ξέρετε, επειδή μας αρέσουν και λίγο τα νούμερα, είπε ήδη η κυρία Αναστασίου πάρα πολλά νούμερα, εγώ θα σας πω ένα πράγμα πολύ χοντρό. Μέχρι το 19 η φτώχεια και η παιδική φτώχεια πέφτανε και οι ανισότητες πέφτανε. Από το 19 μέχρι σήμερα, μπορεί να το αγνοείτε κύριε Βρετάκο, δεν είναι από αυτά που σας δίνουν στο χαρτί, αλλά πηγαίνετε να ενημερωθείτε. Τώρα αυτό που λέτε με προσβάλλει, τι εννοείτε αυτά που δίνουν στο χαρτί? Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να διαβάσω πράγματα που δεν μου δίνουν στο γιατί χαρτί? Γιατί με κοιτάτε και ηρωνικά. Σας κοιτάω ηρωνικά, καθόλου εσείς είστε ηρωνικοί απέναντί μου. Όταν μου λέτε δεν είναι από αυτά που δεν είναι στο χαρτί, κύριε Βρετάκο, μπορώ να διαβάσω και πράγματα που δεν είναι στο χαρτί. Ωραία. Δεν καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν θα μου απαντήσετε να λείπουν οι προσωπικές. Βεβαίως και θα σας απαντήσω. Ναι. Δεν σας διακόπτω. Τα νούμερα που λέω είναι λάθος. Θα τα πω και ακριβώς. Είτε εσείς τα νούμερα που θέλετε και θα απαντήσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, και από το 19 μέχρι σήμερα η φτώχεια, η παιδική φτώχεια και οι ανισότητες αυξάνονται. Και αυτό είναι. Δεν χρειάζεται, θα μας απαντήσει σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, το πρώτο. Άμα λοιπόν μιλάμε για τα δικαιώματα του παιδιού και όταν αυτή τη στιγμή κόψατε 315.000 δικαιούχους από το επίδομα του παιδιού, κόψατε 85.000 δικαιούχους από το επίδομα στέγης και 33.000 δικαιούχους αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα από τον λογαριασμό του ΟΠΕΚΑ είναι τα νούμερα. Καταλάβατε? Και θα σας πω και κάτι ακόμη για το προϋπολογισμό που εμείς τουλάχιστον και αυτόν το διαβάζαμε σήμερα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, και 37.000 αν θυμάμαι από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πώς έγινε αυτή η ιστορία? Γιατί μειώνουν τους δικαιούχους. Πώς τους μειώνουν τους δικαιούχους? Με διάφορα κόλπα. Δηλαδή, όταν η αντικειμενική αξία του ακινήτου σου αυξάνεται, εσύ πετάγεσαι έξω από τα διάφορα επιδόματα. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ έχεις έστω και ένα ευρώ παραπάνω. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Μέσα στα όλα μιλάνε και για το δημογραφικό. Ναι. Και ξέρετε ότι δεν υπάρχει νέο ζευγάρι. Αν βγείτε στον δρόμο και ρωτήσετε ένα νέο σήμερα, εγώ βρήκα πάρα πολλούς νέους σήμερα στην απεργία, οι οποίοι λέγανε ότι δεν έχουμε κανένα μέλλον, ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε, γιατί όταν τους έλεγες τι θα γίνει ρε παιδιά με τις συντάξεις και τα λοιπά, πώς το βλέπετε και ποιες συντάξεις κυρία Φωτίου, εδώ πέρα δεν έχουμε τέτοιο ορίζοντα ότι θα πάρουμε ποτέ σύνταξη, το έχετε ακούσει αυτό ποτέ? Ρωτήσατε ποτέ ένα νέο γιατί δεν κάνει παιδί?
να σας πει αν κάνει παιδί με τα 400 και τα 500. Εγώ έκανα για την ψηφιακή κάρτα προχτές μία ερώτηση στην Κεραμέως. Γιατί η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται σαν άλοθη πάλι για την εργοδοσία. Θα έρθω και στις συλλογικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις. Αν ολοκληρώσετε αυτόν τον πρώτο γύρο για να... Μα είναι όλο το ενιαίο είναι το θέμα κατά την άποψή μου. Έκανα λοιπόν μία ερώτηση και της έλεγα πού καταπατιέται και γιατί και το ένα και το άλλο. Δεν μου απάντησε τίποτα σε όλα αυτά η κυρία Κεραμέως, μπορείτε να το δείτε. Όλα βαίνουν πολύ καλώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν λέμε ότι εκτός όλων των άλλων, στον προϋπολογισμό, εάν δείτε το, για το 24, γιατί κάθε προϋπολογισμός, το πρώτο του κομμάτι είναι η αποτίμηση και η εκτέλεση του προηγούμενου έτους, του 24. Τι είχαν βάλει για την πρόνοια πέρυσι, 3,5 δις. Πόσο εκτέλεσαν, 3 δις. Δηλαδή 500 εκατομμύρια δεν τα εκτέλεσαν. Την περίοδο ακριβώς που ανεβαίνει η φτώχεια, μάλιστα, που οι άνθρωποι δεν έχουν να ζήσουν κτλ. Και περισσότερο για τη στέγη. Για τη στέγη λοιπόν, το 19 παραδώσαμε 400 εκατομμύρια για τη στέγη. Ξέρετε πόσο είναι στο νέο προϋπολογισμό για τη στέγη? Είναι 340 εκατομμύρια. Δηλαδή ισχυρίζονται ότι αυξάνουν το επίδομα της στέγης και θα έχουν και λιγότερο προϋπολογισμό κατά 60 εκατομμύρια. Αυτή είναι η μάχη, η μάγη, δηλαδή με διάφορα κόλπα. Μάλιστα, βγάζουν δικαιούχους και στο τέλος βρίσκουν ας πούμε πλεόνασμα. Και βεβαίως είναι πασίγνωστο πλέον ότι είμαστε η τρίτη χειρότερη χώρα στο επίπεδο του ΟΣΑ σε μισθούς όσον αφορά την αγοραστική αξία. Μας ξεπερνάνε το Μεξικό και η Κολομβία και βεβαίως και στην Ευρώπη είμαστε δεύτεροι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το χάλι της Νέας Δημοκρατίας και οι εργαζόμενοι δεν περιμένουν να τους χτυπάνε την πλάτη με αυτόν τον καλό τρόπο. Ναι, ναι, έχετε προβλήματα, το βλέπουμε και εμείς ότι έχετε προβλήματα, αλλά είναι διατεθειμένοι μαζί με όλες τα άλλα να ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και αυτό θα κάνουν. Μάλιστα, κυρία Φωτίου, έχετε ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό για να πω το εξής. Δεν είναι τυχαία αυτά που συμβαίνουν, ούτε γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν τα ξέρει ή δεν τα έχει υπολογισμένα. Δεν είναι γιατί δεν το κατάλαβαν το τάδε θέμα. Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία εδώ και 4,5 χρόνια. Είναι η αναδιανομή του πλούτου από τα χαμηλά προς τα ψηλά. Και πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με τους μισθούς. Γίνεται με την περιουσία. Ξέρετε πολύ καλά ότι χιλιάδες ακίνητα τα παίρνουν το μεγάλο κεφάλαιο, τα funds και αυτοί που έχουν χρήματα και τα χάνουν για πρώτη φορά. Η Ελλάδα έχει μειώσει το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης από καταβολής από την αρχή εξαιτίας και της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να ζήσει όταν είναι μέχρι 40 χρονών. Λένε για την κατοικία. Όσο το Airbnb, δεν βάζουν χέρι στο Airbnb και δεν ορίζουν ότι θα μπορούν να έχουν μόνο δύο ακίνητα, έως δύο ακίνητα, οι πολίτες να βάζουν στο Airbnb, ναι, και να απαγορεύεται το Airbnb στις επιχειρήσεις, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα ούτε στα νίκια ούτε στις τιμές της αγοράς. Σαφής. Έχουν λοιπόν αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία ακριβώς και μέσα από το σχέδιο Πισαρίδη, γιατί καταλαβαίνετε εκεί ήταν όλη η έμπνευση και αυτό υλοποιούν 4 χρόνια τώρα, τη φθηνότερη εργατική δύναμη έχουμε από τη φθηνότερη εργατική δύναμη της Ευρώπης. Ναι ή όχι? Και έχουμε αυτή τη στιγμή φτάσει στα όρια του σοσιαλιστικού, των πρώην σοσιαλιστικών χωρών. Για αυτή είναι πάλι αναδιανομή του πλούτου. Πώς γίνεται? Σαφής.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό mm-hmm. είναι το μεγάλο σχέδιο. Αυτό υλοποιούν και σιγά σιγά ο λαός το καταλαβαίνει. Κύριε Μητσοτήριο, πρέπει να πούμε γιατί το έκανε τη διαγραφή του Σαμαρά ο Μητσοτάκης. Γιατί την έκανε? Γιατί στην πραγματικότητα τέλειωσε ένα ειδήλιο που από μέχρι το 10. Γιατί, πείτε το με μια λέξη, ναι, να κλείσουμε. Πιστεύω γιατί ήθελε να είναι αυτός ο εκφραστής, ο ευθαντικός της ακροδεξιάς μες στο κόμμα του. Μάλιστα. Και όχι ένας άνθρωπος ο λοιπόν, οποίος ήθελε. Μην μου βάζετε φωτιά στο πάνελ. Και ένα. Γιατί λοιπόν, ευχαριστώ. Δεν βλέπω να κλείνουμε. Λοιπόν, όλοι στο πρέπει. Λοιπόν, Γιώργος Βρετάκος, Νέα Δημοκρατία. Μπορούμε να πηγαίνουμε. Θεόφιλος Καντόπουλος, ΣΥΡΙΖΑ, Βάσκια Αναστασίου, Πασό Κίνημα Αλλαγής, Θεανού Φωτίου, Νέα Αριστερά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα. Καλό βράδυ.